απόρρισε και μου είπε ότι είναι έδρα εδώ. Γραπτός. Έλα ρε Γιάννη. Κοιτάξτε, γιατί σε έλαβε, τι φοβάσαι. Τι έλαβε, τι είπα. Τι είπα. Γιάννη. Ωραία, σου λέω να δώσω. Παρακαλώ, τι είσαι. Να το πούμε δύο στοιχεία. Με συγχωρείς όμως. Για που τον έχουμε εδώ. Έλεξε. Οφείλεται να το γονίσει και καλώς κάνει. Το μόνο τόπιο που είχε το Δήμο, δηλαδή είχε κατοίκους και πριν προσπρόσφυγες που λένε, ξανά όλα τα κουλέκια, να μην πω 100% και από τα 99% ήταν από πιο προσφυγικά. Εδώ υπήρχαν, το χωριό αυτό ήταν 2.000 χρόνια από ό,τι μας λένε ιστορικά πριν. Είχε την ατυχία τέλο πάντων να υποστεί όλα αυτά τα σφαγές και είχαμε τρεις σφαγές. Συμμετέχουμε, υπάρχει ένα δίκτυο μαρτυρικών πόλεων, αν το ξέρετε, που είμαστε 50 μαρτυρικές πόλεις, είναι και στο συμβούλιο του ΔΣ του δικτύου αυτού. Και όταν άκουσαν, γιατί δεν ξέραμε αυτοί, ότι εμείς, όπως παράδειγμα, είχαμε στην Ισπανία πάνω από 1.000 νεκρούς, έτσι έγινε και δήμος τιμής, έλεγε ένα από πότε, παιδιά. Δήμος από πότε. Δεν γίνεται να απαντήσει Μπουργιανιώτης τώρα. 85 από αγαπημένα κουβουλή. Από εδώ. Το μετάλλι μας τότε σε Ακαδημία το 85 και το... Το Δήμος από πότε είμαστε. Από το 47, από το 47. Έγιναν οι συνενώσεις, δυστυχώς τις συνενώσεις κεντρικές εξουσίες γίνονται τα τράκαρα τα πάντα. Την μία πρώτη συνένωση που ενώθηκαν οι κοινότητες εδώ, το Αγίου Αθανασίου, στο Δοξάδο πάνω, και θα βαλίω ένα μικρό χωριό που έχουν πολλά καλά. Είναι η Καβάλα, δηλαδή η Καβάλα ιδρωτοποιείται από το Δήμο μας. Τους δίνουμε 20 εκατομμύρια κουβικά το χρόνο. Με μια σκανδαλώδη σύμβαση επιχούντας όπου μας δίνουν 1.000 δραχμές το χρόνο. Ήταν όμως έπαιρνα σημαντικό ποσό για να μην έγινε τις συμβάσεις της ΑΕΣΚΟΥ. Συνενώθηκε ο Ορθοδοξάρχο, το οποίο είναι αγίνη δήμος, ο Άγιος Αθανάσιος και το Κεπαράδιο που ήταν δύο κοινότητες και ένας άλλος δήμος μεγάλο Αλεξάνδρου, που ήταν από δύο χωριά, από τρία χωριά, τα κύρια, τα πηγάνε για την αγορά. Όλα αυτά ενώθηκαν σε ένα δήμο, μπορώ να πω ήταν μια πετυχημένη συνένωση, αν βγάλουμε την αστοχία του ότι ήταν πιο λογικό η αδρομένη του Δόξα. Διάφορες αρχημίες τότε. Άστοχες ενέργειες, τις οποίες τώρα ξενοδοχούμε και εκ των υστέρων, δεν ήταν έδρα του Δόξα του. Με αποτέλεσμα, είναι μαζεμένος ο Δήμος μας. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έρθαμε το δεύτερο Καλαμπακίου, έχουμε άλλα 5 χρόνια, αν είχε πάνω το Καλαμπάκι και 4 μικρά χρόνια τα οποία είναι γύρω από το Καλαμπάκι, το οποίο είναι πηγαίνουν για Θεσσαλονίκη, δηλαδή αν κόψε το δρόμο εδώ, ήρθανε. Από εδώ, ξέρετε τι λέω. Το να διασχίσει το δρόμο μας είναι 10 λεπτά. Από τη μία έκταση στην άλλη, ήμασταν ένα μαζεμένο δήμο, ήταν παιδινό ο δήμο, μέσα σε ένα μικρό κομμάτι τέτοιο για μια διαφορά είναι πλαγή τη Αγία. Δεν πιάνουμε πολλά χρόνια, είμαστε ένα μαζεμένο δήμο. Αγροτικός κατά βάση, κάπου όπως στην Ελλάδα και κάποιες περιοχές με τεχνίες και τα λοιπά. Αυτά όμως ελέγχουμε, αποτέλεσμα να είμαστε η αρχή να μας βασανίζει όπως και το περιττό και την περισσότερη Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας δημιουργήσε ορισμένα μικρό χρέη λόγω των ευνίδιων μειώσεων της επιχορήγησης από το κράτος. Λόγω του ότι ακόμα και οι δημότητες δυσκολεύονται να πληρώσουν την εθνική μια μικρομείωση.